Ο πρώην Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας Μπενουά Αμών και ο πρώην Πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς είναι οι δύο υποψήφοι που θα κοντεροχτυπηθούν για το χρήσμα των σοσιαλιστών στο δεύτερο γύρο των προκριματικών εκλογών. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Αρνό Μοντεμπούργκ, ο οποίος κατεύθυνε τους ψηφοφόρους του στον Αμών. Ο νικητής που θα ηγηθεί των σοσιαλιστών στις προεδρικές εκλογές θα αναδειχθεί στις 29 Ιανουαρίου. Τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο άντρες την Κυριακή. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε πως συζητήθηκε η μεταφορά της Αμερικανικής πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης αλλά παραμένει σε αρχικό στάδιο. Στην Αστάνα είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, όπου ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στη Συρία. Στην πρωτεύουσα του Καζακστάν έχουν φτάσει οι αντιπρόσωποι της Ρωσίας, του Ιράν και της Τουρκίας, καθώς και ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία. Για πρώτη φορά η αντιπολίτευση εκπροσωπείται από αντιπροσώπους των Σύρων ανταρτών. Ψηλά στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η διατήρηση της εκεχηρίας και η ανθρωπιστική βοήθεια στις υποπολιορκία περιοχές. Περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν από τα κρατικά ταμεία της Γκάμπια, ύστερα από την αποχώρηση του Προέδρου Γιαχία Τζάμεχ. Ο ίδιος είχε αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στον Αντάμα Μπάρο, αναγκάστηκε ωστόσο να παραιτηθεί, ύστερα από την απειλή στρατιωτικής παρέμβασης. Οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες προσπαθούν να αξιολογήσουν την ακριβή απώλεια. Σύμφωνα με αξιωματούχους, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα μπήκαν στα αεροπλάνα που θα συνόδευαν τον εξόριστο πρόεδρο.